Είναι παραδεκτό στην ανθρώπινη εμπειρία ότι η αληθινότητα των όντων τεκμηριώνεται δια των αισθήσεων. Μπορούμε να πούμε ότι κάτι είναι πραγματικό αν το δούμε ή το αγγίξουμε. Οι αισθήσεις συχνά μας πείθουν, πολλές φορές μας πλανούν, αλλά ότι πάλι η αδυναμία, η ακριστία των αισθήσεων δεν σημαίνει και ανυπαρξία του αισθητού. Γεγονός που βλέπουμε να αποδεικνύεται στην περίπτωση του σημερινού Ευαγγελικού αναγνώσματος, ο τυφλός προχωρά στην υπερέστηση γνώση μιας αλήθειας που αδυνατούσε να γνωρίσουν οι άρχοντοι έχοντες υγιείς εν τούτης πορωμένους πνευματικούς οφθαλμούς, ότι ανεργών τα θαύματα σημεία να ζωραίων διδάσκαλος είναι εκ Θεού Πατρός. Η όραση είναι η πλέον πολύτιμη από τις πέντε αισθήσεις μας. Σε αυτήν στηρίζεται η κατανόηση και γνωριμία με το περιβάλλον, αλλά και σύνολη η ανθρώπινη δραστηριότητα στην περίπτωση ενός εγκαιρετής τυφλού. Η απουσία εικονικών εμπειριακών παραστάσεων καθιστά τον άνθρωπο αδύναμο να αντιληφθεί στην πληρότητά του το θαύμα της δημιουργίας, αλλά όχι αδύναμο και να κατανοήσει τα θαύματα του Δημιουργού, την ύπαρξή του και τις παρεμβάσεις εκείνου στη δική του ζωή. Μπορεί για τα δεδομένα του κόσμου ο τυφλός του σημερινού Ευαγγελικού αναγνώσματος να προκαλεί τη συμπάθειά μας, μάλλον όμως εκείνος μπορεί να καυκάται ότι βλέπει διπλά και ίσως καθαρότερα από κάθε ένα χριστιανό που αντιλαμβάνεται τα όντα γύρω του με φαρισαϊκή ματιά. Και δεν εννοώ εδώ, αδελφοί μου, την υποκρισία των Φαρισαίων, αλλά την απροθυμία να αναγνωρίσουν, να αναγνωρίσουμε όλοι μας πίσω από το θαύμα, πίσω από το σημείο, όπως το αποκαλούμε στην εκκλησιαστική γλώσσα, ένα ζωντανό Θεό, προνοητή και ευεργέτη, σωτήρα και κριτήριο σωτηρίας. Ο τυφλός βλέπει με δύο ματιές, όχι βέβαια αλήθωρα, μα με καταπληκτική οξυδέρκεια, και γίνεται θεολόγος και ομολογητής άριστος του Χριστού. Σε αντίθεση με τους γονείς του, προσποιούνται άγνοια από το φόβο του αφορισμού εκ της συναγωγής. Όταν ο άνθρωπος φωτιστεί από το φως του Χριστού και γνωρίσει την αλήθεια, δύσκολα αρνείται να την ομολογήσει, δύσκολα την προδίδει. Ο τυφλός ήξερε καλά τι σημαίνει να είσαι τυφλό και ίσως ένιωθε καλύτερα τι σημαίνει να φωτίζεσαι εσωτερικά. Πιθανόν η όραση να ήταν το κρίσιμο εργαλείο για να οικοδομήσει το υπόλοιπο της ζωής του, να αποκατασταθεί, όπως συνήθως λέμε. Όμως σίγουρα χρησιμότερη υπήρξε η ενόραση, ο εσωτερικός φωτισμός που λειτουργήσε λυτρωτικά για την ψυχή του. Δυστυχώς, την αλήθεια των πραγμάτων της ζωής του εαυτού μας δεν τη συλλαμβάνουμε με παρόμοια πνευματικά αισθητήρια. Εστιάζουμε στα όντα, αυνοώντας αυτόν που τα φέρνει στο είναι. Κατανοούμε την αλήθεια ως αυταπόδεικτη για τον ορατόν και αφήνουμε στη λύθη ως αναπόδεικτη την αιτία τους. Η αλήθεια ως λέξη είναι σύνθετη, αλλά ως γεγονός μία και απλή. Το πρώτο προέρχεται από τη λέξη λύθη, εκ του αρχαίου ρήματος λανθάνω, δηλαδή κρύβομαι, και από το στερικό άλφα. Η λέξη αλήθεια σημαίνει την απουσία της απόκρυψης, άρα αλήθεια είναι η αποκάλυψη, το φανέρωμα. Γι' αυτό και αληθινός στα πλοία του κόσμου, γι' αυτό και ως αληθινός στα πλαίσια του κόσμου των αισθήσεων, είναι ότι δεν μένει κρυφό, ότι αποκαλύπτεται και φανερώνεται σε αυτές. Αν ο Θεός των χριστιανών είναι αληθινός, είναι γιατί αποκαλύπτεται ως σεσαρκωμένη αλήθεια. Όμως η δωρημία με αυτή δεν εξαντλείται στα όρια των σαρκικών αισθήσεων, αλλά στην υπερπάσαν αίσθηση. Για να δούμε τη μεγάλη αλήθεια, η σαρκωμένη και σωστική χρειάζεται φως εσώτερον.
απαιτείται φωτισμός σε πνεύματι. Γι' αυτό άλλωστε ψάλλουμε στη δοξολογία «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Με το φως Χριστού βλέπουμε φως και δίχως αυτό μένουμε στο εσωτερικό σκότος, όπως άλλοι Φαρισαίοι. Εκείνοι έβλεπαν τα θαύματα, πως έχονται σαφώς τη σωματική όραση, αλλά δεν έβλεπαν μέσα και πίσω από το θαύμα, γιατί η καρδιά τους συσκοτίστηκε από τον εγωισμό και το μίσος κατά της σαρκωμένης αλήθειας. Η Εκκλησία χρησιμοποιεί μία καλή ωραία φράση για να απευθύνει στον άνθρωπο την πρόκληση της γνωριμίας με το φως, το αληθινό, τη σαρκωμένη αλήθεια. Έρχου και είδε, δηλαδή έλα να θεραπευτείς από τη εσωτερική σου τύφλωση και να διαπιστώσεις ιδίες πνευματικής ζώμαση όσο πραγματικά είναι αυτά που είδαν και επίστευσαν μυριάδες και όσοι άλλοι μη δόντες και πιστέψαντες. Ζητούμε αποδείξεις για τη σαρκωμένη αλήθεια, ζητούμε να δούμε για να πιστέψουμε, ιδού η ευκαιρία. Ο Χριστός δεν κρύβεται, φανερώνεται σε όσους επιθυμούν να τον δουν, αρκεί όμως να έχουν πέσει από τα μάτια της ψυχής τους τα λεπτά της πορώσεως.